ξαναευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ, στην σημερινή και τελευταία προσθετική παρουσία σημείων παιχτών. Παρουσιάσουμε δύο σημαντικές μεταγραφές της χρονιά, τον Ορβάιτ και τον Μαντούν. Θα πει δύο που θα πω τους εγώ στη συνέχεια, θα πει δύο που βέντες ο Ρεσίνος και ο Ρεσίνος. Ακολούθησε δύο προσπαιριστές και θα υποβάλλετε ερωτήσεις από το μέσο το οποίο εργάζεται στην σημερινή διαδικασία. Αυτό που θα ξεκινήσω να πω εγώ είναι ότι πρέπει να πιστεύουμε ότι είναι μεταγραφική περίοδος ευχάριστα με δύο σημαντικές προσθήκες όπως είπα και προηγουμένως. Νομίζουμε ότι το ρόστερ μας πλέον είναι πλήρες, έτοιμο να ανταποκριθεί στόχους που έχουμε θέσει για φέτος, που είναι η συνήθεια, το ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελλο και φυσικά μια αξιόλογη κατά το δυνατό πορεία στην Ευρώπη. Από την πλευρά μου, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πολύ σημαντικό για την ομάδα μας, την ομάδα που προσωπεί την Ελλάδα στη Champions League, να συνεχίσει το πρωτάθλημα ομαλά, να συνεχίσει να παίζουμε ποδόσφαιρο. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι πρωτόγνωρο, όπως είναι τον Ολυμπιακό, αλλά θέλω να πιστεύω για την τρίτη ομάδα συμπαθώς με το ευρωπαϊκό επίπεδο, να δίνει τον πρώτο επίσημο αγώνα και αυτός είναι αγώνας για τους ομίλους του Champions League. Εμείς προσωπικά, όπως γνωρίζετε και τις δύο πρώτες αγωνιστικές, διότι έτσι και τελείως συναγωνιζόμαστε με την ομάδα Α και ομάδα Β, άγνωστη σε όλους μας ποιες θα είναι, να μην μπορούμε να δώσουμε κανένα επίσημο αγώνα. Άρα, ότι η επιθυμία μας ήταν να αρχίσει το πρωτάθλημα, δεν αφορούσε αγωνιστικά τον Ολυμπιακό. Αφορούσε στο θέλουμε να γίνεται ποδόσφαιρο, να παίζεται ποδόσφαιρο, οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται για να τις βλέπει ο κόσμος και να ευχαριστιέται, να παίζουμε ποδόσφαιρο και φυσικά να κατακτούμε τους στόχους μας. Στην κατεύθυνση αυτή θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα λυθούν σύντομα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και που δεν γνωρίζουμε στις 3 από τις 16 ομάδες του Super League, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο πίνακας με τις ομάδες και να τελεστεί ένα σωστό και ποιοτικό πρωτάθλημα. Πιστεύουμε ότι η ομάδα μας θα κάνει τη διαφορά, θέλουμε να το πιστεύουμε και οι φίλοι μας και θα κληθούν οι προπονητές μας και οι φίλοι μας να το αποδείξουν. Ευχαριστώ πολύ. Από την πλευρά μου, ο λόγος στον Διευθύντα Σύμβουλο, τον κύριο Βίλκο. Και εγώ από μέρος μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω τους δύο νέους ποδοσφαιριστές που έχουμε μαζί μας. Είναι δύο πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές, διεθνείς και οι δύο. Τον Τζαμάλ είχαμε πέρυσι την ευκαιρία να τον θαυμάσουμε κάνοντας ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα. Και ο Παύλο είναι ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής που έχει πάρα πολύ συμμετοχή, πάρα πολλά χρόνια και μια σταθερή παρουσία στο σημαντικότερο πρωτάθλημα του κόσμου. Και είναι τιμή και για την ομάδα μας που τους έχουμε. Όσον αφορά ως έναν απολογισμό του μεταγραφικού σχεδιασμού για αυτό το καλοκαίρι, νομίζω ότι είχαμε εκφράσει και στα μέσα της μεταγραφικής περίοδου την αισιοδοξία μας για το πώς υλοποιείται ο σχεδιασμός αυτός από την πλευρά του Ολυμπιακού. Τώρα που το έχουμε ολοκληρώσει, νιώθουμε αρκετά χαρούμενοι με αυτά που έχουν ολοκληρωθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις πολύ δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν και στην ελληνική οικονομία και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και όπως καταλαβαίνετε δεν βοηθάνε τον Ολυμπιακό ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αλλά αυτή είναι ο Ολυμπιακός, είναι η μοναδική ομάδα, να κάνει τις επενδύσεις που θέλει και να προσεγγίσει τους παίκτες που θέλει. Θα ήθελα να κάνω δύο σημειώσεις ότι σε σχέση με αυτά που είχαμε πει, θεωρώ ότι πέρα από ότι όλοι οι άνθρωποι που εμπλακήκαμε σε αυτό στην υλοποίηση του σχεδιασμού είμαστε ευχαριστημένοι για αυτό που συμβεί και νιώθω ότι και ο πρόεδρος έκανε και την υπέρβαση που εξ αρχής είχε υποσχεθεί όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας. Τελευταίο θα ήθελα να τονίσω, παρότι εδώ μιλάμε για δύο πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές, ότι σημαντικό στοιχείο της μεταγραφικής ενίσχυσης του Ολυμπιακού για φέτος ήταν η απόκτηση και κάποιων νεαρών παιχτών, ώστε να υπάρχει ένα πιο ισορροπημένο μείγμα στην ομάδα και να χτίσουμε τις βάσεις και για τον Ολυμπιακό τα επόμενα χρόνια, ώστε να πρωταγωνιστήσει και στην Ευρώπη. Θέλω να καλωσορίσω τους παίκτες, πλέον νομίζω ότι επισήμως σήμερα και με τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου όλοι τα φώτα θα πέσουν στους πραγματικούς πρωταγωνιστές που είναι οι ποδοσφαιριστές
Είμαστε ευχαριστημένοι με τη δουλειά που γίνεται και πιστεύουμε ότι θα διακοπληθούν στις προσδοκίες του κόσμου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο του Ολυμπιακού που παρά τις δύσκολες συνθήκες είναι κοντά και έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα της ομάδας να στηρίξει την ομάδα. Και περιμένουμε και τώρα εν όψη και των αγώνων του Champions League και του ελληνικού πρωταθλήματος που αποτελεί το βασικό μας στόχο, να δηλώσουμε παρόν όσο πιο δυνατά και όπως πάντα όπως μπορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένας πολύ μεγάλος στην Ευρώπη. Και θα δουλέψω πάρα πολύ στην για να μπορέσω να τους ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου έχουν δείξει. Και εύχομαι να κάνω μια πολύ καλή σεζόν με την ομάδα και να ανταποκριθούμε στους στόχους μας. Ερωτήσεις για τον κύριο Αμπτούν. Να πω πως είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκεται εδώ. Πως είναι τιμή για αυτόν να παίξει στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας και πως είναι μια πρόκληση για να μπορέσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και να βοηθήσει την ομάδα να επιτρέψει τους στόχους της. Είμαστε οι ποδοσφαιριστές που θέλαμε εξ αρχής να έρθουν. Αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί πέρα οποιοδήποτε καταλαβαίνει ότι αυτά που συμβαίνουν και στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν βοηθάνε την εικόνα του διεθνώς. Οπότε για μας το καλύτερο είναι να ξαναπέσουμε προβολής στους πραγματικούς ποδοσφαιριστές που είναι οι ποδοσφαιριστές. Στους πραγματικούς πρωταγωνιστές που είναι οι ποδοσφαιριστές. Λίγο κάτω, δεν ξέρω.